σας κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Παίξε Μπάλα εδώ στο Alpha Sports TV. Είμαι ο Αντρέας Χριστοδούλου και πάμε να δούμε μαζί τι είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και στους αγώνες των εθνικών ομάδων. Να δούμε τα της δεύτερης κατηγορίας όπου είχαμε και είχαμε πλήρες πρόγραμμα. Μας μένει μια αγωνιστική όπου θα τελειώσει στις 30 Νοεμβρίου καθώς το ΑΣΥΛ είχε ποδοσφαιριστές στις μικρές εθνικές ομάδες της Κύπρου. Να ξεκινήσουμε όμως μετά της εθνικής μας που ψες το βράδυ το αργά το απόγευμα καταφέρει να κερδίσει και να πάρει τους πρώτους βαθμούς στον όμιλο. Κερδίσαμε το Γιβραλτάρ με 3-1 χάρη σε τέρματα των Λαϊφή του Πιέρο Σωτηρίου και του Βαλεντρίου Σελή στο 87. Θα τα δούμε καλύτερα. Στο 29 ο Κωνσταντίνος Λαϊφής με προβολή κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την εθνική μας και να κάνει το 1-0. Έτσι με αυτό το αποτέλεσμα περάσαμε στο αποδυτήριο και στο ημίχρονο. Στο 51 όμως ήταν μια άσχημη στιγμή για την άμυνα της Κύπρου, όπου ο Παναγίδης κατάφερε να διώξει και ο Κασιάρο με κεφαλιά ανέγραψε το 1-1. Κάπου εκεί όμως η εθνική βρήκε λίγο τα πατήματά της, ήταν λίγο καλύτερη καθώς η γενική εικόνα της εθνικής μας ήταν πολύ άσχημη στο παιχνίδι. Με τον Πιέρο Σωτηρίου να γράφει το 2-1 στο 65 μετά από ασίστ του Δημήτρη του Χριστοφή. Και το τελικό 3-1 με ο Βαλεντίνος Σιώδης με κεφαλιά στο 87. Η εθνική μας η οποία παρατάχθηκε με τον Παναγή κάτω από τα δοκάρια της, τον Τζέισον Δημητρίου στα δεξιά της άμυνας, τον Ιλία Χαραλάμπου στα αριστερά. Σέλης και Κωνσταντίνος Λαϊφής ήταν το αμυντικό δίδυμο. Ο Βαλεντίνος βρέθηκε την τελευταία στιγμή στην 11 μετά από τις ενοχλήσεις που έγινε ο Τόζα Τζούνιορ στη διάρκεια της προθέρμασης. Χάπος Κυριάκου, Αρτήματας και Κάσταρος αποτελούσαν την τριάδα στη μεσαία γραμμή, ενώ την τριάδα της επίθεσης Δημήτρης Χριστοφή, Εφρέμ και Πιέρος. Στον αγώνα πέρασαν ο Μάριος Νικολάου στη θέση του Χάπου Κυριάκου, ο Χαραλαμπίδης στη θέση του Εφρέμ και ο Μητυρίδης στη θέση του Πιέρου Σωτηρίου, όλοι στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρόγραμμα της εθνικής μας έχει συνέχεια τον Μάρτιο, στις 25 Μαρτίου, με την Εσθονία στο Γασιπί, ένας αγώνας στον οποίο όλοι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ευελπιστούν ότι και αυτό θα το κερδίσουμε για να ανέβουμε κι άλλο στη βαθμολογία. Ενώ ακολουθεί τον Ιούνιο το παιχνίδι στο Γιβραλτάρ με την αντίστοιχη ομάδα του Γιβραλτάρ. Πάμε τέλος Αυγούστου στη 31 Αυγούστου με την Βοσνία στο Γασιπί, ενώ 4 μέρες μετά θα ταξιδέψουμε στην Εσθονία στις 3 Σεπτεμβρίου Εσθονία-Κύπρος. Το πρόγραμμα τελειώνει με τους δύο αγωνές 7 Οκτωβρίου με την Ελλάδα στο Γασιπί, ενώ στις 10 Οκτωβρίου του 2017 τελειώνουμε το κύκλο των προκριματικών μας για το παγκόσμιο κύπελλο με το Βέλγιο στο Βέλγιο. Όπως προαναφέραμε, η εθνική μας δεν ήταν σχεδόν καθόλου καλή, είχε αναταχτά διαστήματα πολύ χαμηλή απόδοση, είχαμε κάποια προβλήματα στην άμυνα μας από την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Βρέθηκε το Γιβραλτάρ να μας φτιάξει μέχρι το 50-55-6 τελικές προσπάθειες, ένα ποσοστό το οποίο δεν μας αντιπροσωπεύει καθόλου. Η εθνική μας, η οποία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, είδαμε ότι και οι 10 από τους 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο βασικό σχήμα είναι νεαρής ηλικίας, είναι εξέλιξη ποδοσφαιριστές, εκτός του Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος ο Ηλίας βρίσκεται στα 35 χρόνια, αλλά προσπαθεί, κάνει το καλύτερο ή βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση της καριέρας του. Οι 10 ποδοσφαιριστές, όπως προαναφέραμε, βρίσκονται σε ηλικίες οι οποίες μπορούμε να τους έχουμε για άλλα 6-7 χρόνια στην εθνική μας. Οι 3 αλλαγές που πέρασαν, εκτός του Μητίδη, εντάξει, ο Χαραλαμπίδης και ο Μάριος Νικολάου είναι από τους βετεράνους της εθνικής. Μπήκαν όμως για να βοηθήσουν, καθώς το παιχνίδι βρίσκονταν στο 1-1 όταν πήγε ο Χαραλαμπίδης, στο 2-1 όταν πήγε ο Μητίδης, ενώ το παιχνίδι είχε τελειώσει καθώς ήταν 3-1 όταν πέρασε ο Μάριος Νικολάου. Όπως προαναφέραμε, ο κ. Χριστοφόρου, ο προπονητής της εθνικής, πρέπει να προβληματιστεί πολύ. Ναι, μεν η εθνική κέρδισε, αλλά δεν κέρδισε κανένα μεγαθύριο. Κέρδισε το Γιβραλτάρ των 33.000 κατοίκων. Κατάφερε να μας σκοράρει έναντι της εθνικής μας ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας, δεν είναι κανένας επαγγελματίας από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν έναντι της εθνικής μας. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι στο επάγγελμα αστυνομικός. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Η εθνική μας χρειάζεται να δυναμώσει, χρειάζεται να κάνει το γασιπίδι έδρα. Επίσης πρέπει να προβληματιστούμε με την έλευση του κόσμου. Δεν ήταν καθόλου σωστή αντιμετώπιση για τον κόσμο, καθώς και σε ερωτήσεις που είχα γίνει προς τον υπεύθυνο των εθνικών ομάδων, τον κ. Λοϊζίδη, οι απαντήσεις του ήταν ελλιπείς,
όταν το ρωτήθηκα γιατί δεν δοθήκαν εισιτήρια προς μαθητές για να έχουμε αύξηση κόσμου στον αγώνα, η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούμε να χαμηλώσουμε τα εισιτήρια πιο κάτω από τα εισιτήρια των ξένων. Εμείς ο συνάδελφος δημοσιογράφος δεν μιλούσε για αγορά εισιτήριων, αλλά για προσκλήσεις. Μπορούσαν να ήταν να δοθούν κάποιες προσκλήσεις προς νεαρούς. Ενώ όπως προαναφέραμε, οι αλλαγές ήταν σε λάθος τιμές. Πλην αυτού του Χαραλαμπίδη, ο οποίος βοήθησε την εθνική μας να καταφέρει να πετύχει το σκοπό της, οι άλλες δύο αλλαγές, προσωπική μου άποψη, μπορούσαν να είναι υπό άλλους ποδοσφαιριστές ή να είναι σε άλλη χρονική στιγμή. Η εθνική ολοκλήρωσε τη διαδικασία της με τον αγώνα το ψεσινό. Πλέον οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις ομάδες τους να προετοιμαστούν για το Σαββατοκύριακο, το οποίο έχουμε κάνει και αγωνιστική δράση. Σήμερα και πιο καλύτερα σε λίγη ώρα η Εθνική Κύπρου κάτω των 19 δίνει ένα πολύ κρίσιμο αγώνα με την αντιστοιχή των Ισόφ Φαρόε στο Μαυροβούνιο. Εκεί η Εθνική μας αγωνίζεται για να μπει στο Elite Round της Ευρώπης, όπου θα διεξαχθεί και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Εθνική μας κατάφερε να κερδίσει την αντιστοιχή του Μαυροβουνίου την περασμένη Παρασκευή 0-1 και να βρίσκεται τώρα σε ένα σημείο το οποίο χρειάζεται η ισοπαλιανή νίκη για να προκριθεί. Το Ρισό Φαρόε, όπου έχουν και αυτοί 3 βαθμούς, κέρδισαν το Μαυροβουνίο και αυτοί με 2-1. Αλλά έχουν χάσει από την Κροατία με 5-0, εμείς χάσαμε με 4-0. Άρα έτσι αυτή η διαφορά μας βάζει εμάς μπροστά από τον Ρισό Φαρόε. Τα Ρισό Φαρόε χρειάζονται νίκη για να μας περάσουν. Εμείς και με ισοπαλιά προκρινόμαστε. Στις 1 η ώρα λοιπόν ο αγώνας. Ενώ αύριο η Εθνική κάτω των 21 αγωνίζεται με την αντίστοιχη της Μάλτας στη Μάλτα. Σήμερα ταξιδεύει η Εθνική μας για το νησί της Μάλτας, όπου θα διεξαχθεί αύριο ο αγώνας, το φιλικό καλύτερα μεταξύ των δύο εθνικών. Στον όμιλό μας, οι άλλοι δύο αγώνες, η Εθνική Ελλάδας αντιμετώπισε ψες αργά τη Βοσνία 1-1 το αποτέλεσμα. Τον πόντο της ισοπαλίας κατάφερε να σώσει ο Τζαβέλας με ένα εκπληκτικό σουτ στο 95. Το σκόρ είχε ανοίξει ο Πιάνιτς με έναν εκπληκτικό φάουλ, το οποίο χτύπησε στο δοκάρι. Ακολούθως η μπάλα χτύπησε στη ράχη του Καρνέζη και σημειώθηκε το 0-1. Κάπου εκεί η εθνική μας βρέθηκε πίσω στο σκόρ, όμως η εθνική Ελλάδος καλύτερα. Κάπου εκεί όμως ήταν ένα σημείο να ξυπνήσουν οι ποδοσφαιριστές του Γερμανού Τεχνικού της Ελλάδας και να πιέσουν λίγο. Ήταν καλύτεροι μετά το 32 που σημειώθηκε το τέρμα της Βοσνίας. Πιέσαν, δεν κατάφεραν να πετύχουν κάτι στο ημίχρονο. Όμως πίεσαν στην επανάληψη. Δυστυχώς για αυτούς δεν καταφέραν πιο νωρί να ισοφαρίσουν. Ήταν όμως το 90-5 ο Τζαβέλος, όπως προαναφέραμε, με έναν πραγματικά υπέροχο γκολ. Έδωσε το βαθμό της ισοπαλίας στην Ελλάδα. Κράτησε το αίτητο, την άφησε στη δεύτερη θέση με 10 βαθμούς. Θα το δούμε την βαθμολογία πιο κάτω. Ο κύριος Κίμπε παρέταξε την Εθνική Ελλάδος με τον Καρνέζη κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά τον Ρωσίδη, αριστερά τον Τζαβέλα. Στο κέντρο της άμυνας ο Κάρης Παπασταθοπούλος και ο Κυριακός Παπαδόπουλος. Πιο μπροστά, σε ρόλο αμυντικό, Χαφ, Μανιάτης και Σάμαρης προσπαθούσαν να ανακόψουν τις επιθέσεις των Βόσνιων, ενώ στη φτερά Μάνταλος και Σταφυλίδης, ως επιτηρικός μέσος ο Φορτούνης, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Κώστας Μήτρογλου προσπαθούσε για τουλάχιστον το πρώτο 45 λεπτό μόνος του στην επίθεση της Ελλάδας. Ο Γιαννιώτας πέρασε και όλο μετά για να αντικαταστήσει τον Μανιάτη, ενώ ο Καρέλης αντικατέστησε τον Μάνταλο. Κάπου εκεί η εθνική πίεσε αρκετά, κατάφερε ευτυχώς στο 90-5 να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Στον τρίτο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο διέλυσε την Εστονία με 8-1. Ένα Βέλγιο το οποίο πλέον είναι μόνο πρώτο στην κορυφή του πίνακα της βαθμολογίας, με 12 βαθμούς σε 4 αγώνες. Ακολουθεί η Ελλάδα, όπως προαναφέραμε, με 10, 3 νίκες, μια ισοπαλία. Η Βοσνία πιο πίσω με 7, καθώς μετράει για μια νύχτα από το Βέλγιο. Ακολουθεί η εθνική μας, ο οποίος καρφάλωσε στην δεύτερη θέση με 3 βαθμούς, ενώ πιο κάτω η Εστονία, που επίσης έχει 3 βαθμούς, αλλά μετά την τροπιαστική της ήττα χθες με 8-1 από το Βέλγιο, καταργήλυσε στη βαθμολογία. Τελευταίο το Γιβραλτάρ χωρίς βαθμούς, καθώς για το Γιβραλτάρ μόνο και μόνο το οποίο κατάφερε να σκοράρει 2 φορές στους 4 αγώνες είναι μια δικιά τους επιτυχία. Αυτά για τις εθνικές. Να περάσουμε στα της δεύτερης κατηγορίας, στην οποία είχαμε αγωνιστική δράση. Είχαμε 6 πολύ ενδιαφέρον αγώνες. Το πρόγραμμα κλείνει, όπως προαναφέραμε, στις 30 Νοεμβρίου με το ΑΣΥΛ
να υποδέχεται το Θόηλα Κατάμιας. Όπως να δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Την Παρασκευή είναι ενός Ινών Παραλημίου Ακρίτας Χλωράκας 2-0 με τον Τοσάντο να ανοίγει το σκορ μόλις το 2 δευτερόλεπτο, ενώ ο Καράσκο να κάνει το 2-0 και να ολοκληρώνει την νίκη του Παραλημίου επί του Ακρίτας το 62. Πολύ σπουδαία νίκη για την ομάδα της ομάδας Ραδίπου με 1-0 επί της Παρακερίνιας. Ο Παναγί ήταν στο πρώτο λεπτό του αγώνα που έγραψε το μοναδικό γκολ στον αγώνα και έδωσε την πολύτιμη νίκη στα Περιστέρια, όπως προαναφέραμε στο πρώτο λεπτό. Παρεκκλησιά η Ανάπα, η έκπληξη της αγωνιστικής, η ουραγός της βαθμολογίας και ομάδα μέχρι στιγμής χωρίς νίκη. Η Παρεκκλησιά κατάφερε να κερδίσει τη δεύτερη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα με 1-0 με πέναλτι του Χριστοφή στο 42. Ενώ στο τέρπι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Λευκοσίας Αλκή, ο Ρόκλινης 0-1 με γκολ του Παπαθανασίου στο 31ο λεπτό. Εκεί ο Ολυμπιακός Λευκοσίας ήταν πολύ καλός, δεν κατάφερε όμως να σκοράρει, έτσι η μοιραία ήρθε και ήττα. Ο Θέλος Αθιένου Εθνικός Άσιας 2-0 με τον Κρυκαλασβίλη στο 72 να βάλει μπροστά την ομάδα της Αθιένου, ενώ ο Μωράν στο 90 να γράφει το 2-0. Ενώ την Κυριακή είχαμε τον Πάφος FC Ένατ Πόλης Χρυσοχούς 2-1 με ανατροπή, καθώς Ένατ βρέθηκε μπροστά στο σκορ στο 7ο λεπτό. Ο Ιάκωβ όμως στο 21 τον έγραψε το 1-1 και ο Πατουλέα από το σημείο του πέναλτι το 2-1 και τους πολύτιμους βαθμούς για την Πάφος FC, την οποία την έφερε στη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Αν προλάβει η Αλκή, είναι μόνη πρώτη με 25 βαθμούς. Ακολουθεί η Πάφος FC με 20. Στην τρίτη θέση έπεσε η Αγία Νάπα στους 18. Ενώ ακολουθεί ένα Ινό Παραλίμιου με 17, ο Θέλος Αθήνου με 14. Πιο κάτω, ακολουθεί ο Ολυμπιακός Λευκοσίας με 15, ο Θέλος Αθήνου με 14. Ενώ ακολουθεί ο Ακρίτας Χλώρακας, Ασύλ, Λύσης, ο Μόνια Ραδίπου, Ένατ Πόλης Χρυσοχούς, Εθνικός Θόηλα Κατάμιας, Εθνικός Άσιας Παρακερίνια και η Παρεκκλησιά. Έχουμε μια μεγάλη μάχη στις τελευταίες θέσεις, καθώς από την 8η θέση μέχρι την 14η τους χωρίζουν μόλις 4 βαθμούς. Όπως προαναφέραμε πολλάκι στις εκπομπές μας, στην δεύτερη κατηγορία έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα με δύο γκρουπ. Ένα το πρώτο γκρουπ των 6 ομάδων οι οποίοι θα παλέψουν για την άνοδό τους, και ενώ το δεύτερο γκρουπ των 8 ομάδων θα παλέψουν για την σωτηρία τους, καθώς όπως βλέπουμε στη βαθμολογία από την 7η θέση, από την 8η θέση που αναφέραμε πριν, που είναι στους 10 βαθμούς, ενώ όμως και ο Ακρίτας που βρίσκεται στην 7η με 11 μέχρι την τελευταία θέση μόλις 5 βαθμοί τους χωρίζουν, μικρές οι λεπτομέρειες. Να δούμε το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται 19 και 19 Νοεμβρίου. Αγία Ναπά Ένωση Θόηλα Κατάμιας, Πακερίνιας Ασυλίσης, Εθνικός Άσιας Ομονία Ραδίπου, Αλκή Ορόκλης, ο Θέλος Αθιένου στο τέρπι της αγωνιστικής, Ακρίτας Χλώρακας, Ολυμπιακός Λευκοσίας, Ένατ Πόλης Χρυσοχούς, Ένος Ινών Παραλιμνίου και Ένος Ινών Παρεκκλησιάς με την Πάφο FC. Αυτό είναι το πρόγραμμα της αγωνιστικής για τη δεύτερη κατηγορία. Είδαμε τα των εθνικών ομάδων. Να περάσουμε να δούμε τα αποτελέσματα του Σαββάτου των εθνικών ομάδων αλλά και της Κυριακής, καθώς είχαμε το Αυστρία-Ιρλανδία 0-1, Γεωργία-Μολδαβία 1-1, Κροατία-Ισλανδία 2-0, Τουρκία-Κόσοβο 2-0, Ουαλία-Σερβία 1-1 σε έναν πάρα πολύ ενδιαφέρον αγώνα, Αλβανία-Ισραήλ σε μια έκπληξη 0-3, Λίχνεσταϊν-Ιταλία 4-0, 4-0 και η Ισπανία τα Σκόπια, ενώ 1-0 κατάφερε να κερδίσει η Ουκρανία τη Φιλανδία. Την Κυριακή, χθες το απόγευμα, Βουλγαρία Λευκορωσία 1-0, Λουξεμβούργο Ολλανδία 1-3, το Λουξεμβούργο κατάφερε να σκοράρει και να πάρει το παιχνίδι στο επίχρονο με 1-1, όμως δεν κατάφερε να αντέξει την πίεση των Ολλανδών. Ουγγαρία Ανδόρα 4-0, Ελβετία Νησιά Φαρόε 2-0, η Κύπρος 3-1 του Γιβραλτάρ, όπως προαναφέραμε, η Πορτογαλία 4-1 τη Λετωνία. Το Βέλγιο, όπως προαναφέραμε στο όμιλο της Εθνικής, διέλυσε την Εστονία με 8-1 και το Ελλάδα-Βοσνία 1-1. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα από τα αποκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας το 2018. Η Εθνική μας πλέον έχει καταφέρει να πετύχει το πρώτο τρίποντο στο βαθμολογία. Πλέον στόχος, όπως ακούσαμε από τις δηλώσεις των ανθρώπων της Εθνικής, είναι η νίκη στις 25 Μαρτίου επί της Εστονίας και ακολούθως η νίκη επί του Γιβραλτάρ μέσα στο Γιβραλτάρ, να κάνουμε τους βαθμούς μας 9. Στόχος δεν είναι φυσικά η πρόκριση, καθώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στον όμιλο. Περνάει μόνο ο πρώτος, οι 8 από τους 9 καλύτερους δεύτερους θα κοντραριοχτυπηθούν στα μπαράς.
αλλά η καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, έτσι ώστε να, η ομάδα να γίνει ακόμα πιο καλή και να πάμε στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου φυσικά διεκδικούμε με καλύτερες συνθήκες την πρόκρισή μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020. Αυτά ήταν τα της εκπομπής μας. Να υπενθυμίσουμε τη live μας εκπομπή την Τετάρτη στις 3 η ώρα 16 Νοεμβρίου, όπου υπάρχουν και τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε όποιον εσείς θέμα θέλετε. Θα αναλύσουμε τα του προαθλήματος μας, το οποίο έχουμε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Να δούμε και τα του στοιχήματος, να συζητήσουμε μαζί ό,τι εσείς χρειάζεστε. Ήταν η εκπομπή που εξεμπάλα εδώ στο Αλφα Sports TV. Καλών υπόλοιπων και θα τα ξαναπούμε μαζί την Τετάρτη. Γεια σας.